Παναγιώτη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι κοντά μου. Και εγώ επίσης. Και δέχτηκες να κάνουμε αυτή τη συνομιλία που θεωρώ ότι, όπως θέλεις και εσύ, να βοηθήσουμε πολύ κόσμο. Ναι. Παναγιώτη μου, μεγάλωσες και έμαθες ότι έχεις Asperger από ποια ηλικία? Περίπου στα 12 έγινε η διάγνωση. Α, ήσουν δηλαδή προεφηβεία, ας το πούμε. Ήμουνα στην προεφηβεία, ναι. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχαν κάποια συμπτώματα ιδιαίτερα? Ασφαλώς και υπήρχαν. Υπήρχε έλλειμμα στις κοινωνικές μου σχέσεις, δυσκολία στην επικοινωνία δηλαδή. Mm-hmm. Με τα παιδιά στο σχολείο. Με τα παιδιά στο σχολείο, κυρίως με, με άτομα της ίδιας ηλικίας με μένα. Mm-hmm. Mm-hmm. Αλλά και με ενήλικους και με μεγαλύτερους από μένα. Παναγιώτη μου, σήμερα είσαι πόσο χρονών? Τώρα είμαι 24. Είσαι 24. Όμως, παρόλα αυτά, φαντάζομαι πέρασες αρκετές δυσκολίες, θα τα πούμε λιγάκι εν περιλήψη, παρόλα αυτά είσαι ένα πολύ καλό μυαλό. Σ' αρέσουν πολύ τα μαθηματικά. Πες μου, τι είναι αυτό που σ' αρέσει? Τι σ' αρέσει πάρα πολύ από όσο αφορά τη γνώση, τα μαθήματα, τα χόμπι, τις ασχολίες? Τι είναι αυτό που σε έλκει πιο πολύ? Από τα μαθηματικά με έλκει ο τρόπος σκέψης που είναι, βασίζεται στη λογική. Mm. Και, και εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχολούμαι με τα μαθηματικά. Από 13 χρονών περίπου, 12 χρονών, στα πολύ σοβαρά, εντάξει έκανα και στο δημοτικό, αλλά εντατικά με τα μαθηματικά ασχολούμαι από 12 χρονών, 13. Παρόλο ότι έχεις αυτό το σύνδρομο Asperger, το οποίο πολλούς ανθρώπους τους προβληματίζει που το έχουν και τις οικογένειές τους, εσύ αυτή τη στιγμή είσαι ένα παιδί, γιατί σε ξέρω και χρόνια, που έχεις εξαιρετικές αναζητήσεις μέσα σου. Σ' αρέσει να συζητάς με ανθρώπους, ίσως και μεγαλύτερους και πιο σοφούς, που να έχουν γνώσεις, να ανταλλάσσεις. Έχεις πολλά ερωτηματικά. Ναι, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Mm-hmm. Πράγματι. Θέλεις να μου πεις λίγο για τις πιο σημαντικές δυσκολίες που συνάντησες πέρα από την κοινωνικότητα, εκτός αν αυτή ήταν η πιο μεγάλη δυσκολία, πέρα από την κοινωνικότητα, υπήρχαν και άλλες δυσκολίες μέσα στην οικογένεια? Έχεις κι άλλον έναν αδερφό? Έχω άλλον έναν μικρότερο. Μικρότερο, ο οποίος έχει... 2,5 χρόνια μικρότερο. 2,5 χρόνια μικρότερος. Ο οποίος έχει αυτισμό, αλλά... Αυτισμό, ναι. Δύσκολο αυτισμό. Δύσκολος αυτισμό. Ναι. Εσύ πώς μεγάλωσες, πώς συναισθηματικά ορίμασες μέσα σε ένα σπίτι, έχοντας τους γονείς σου, δεν έχει σημασία τη μητέρα ιδιαίτερα, ακόμη περισσότερο, yeah, και με έναν αδελφό με αυτισμό. Ποιες ήταν οι ανησυχίες σου, οι αναστατώσεις σου, τα θέλω σου, οι επιθυμίες σου, τα προβλήματά σου σε μικρότερη ηλικία? Σε μικρότερη ηλικία οι δυσκολίες που συνάντησα ήταν κυρίως μέσα στην οικογένειά μου. Mm-hmm. Ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ βίαιος μαζί μου. Βίαιος? Ναι. Mm. Και ελεκτικά και σωματικά. Ναι. Δεν είχα ενθάρρυνση σε τίποτα από ό,τι έκανα από τον πατέρα μου. Ακόμα και καλό να ήταν, δηλαδή όταν, ας πούμε, έπαιρνα καλούς βαθμούς στο σχολείο, δεν μου έλεγε ποτέ ένα μπράβο ή ένα συγχαρητήρια. Δεν έγινε καθόλου θαυμασμό. Ναι. Καθόλου χαρά. Αν έκανα λοιπόν κάτι αξιοθαύμαστο, δεν έλεγε τίποτα. Αυτό αν έκανα κάποια αταξία, ή θα με κατέκρινε ή θα με έδερνε, ας πούμε, σε μικρή ηλικία. Άρα λοιπόν, ήθελες πιο πολύ ενθάρρυνση, ήθελες πιο πολύ επιβεβαίωση. Ναι. Είσαι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, τουλάχιστον έτσι όπως ξέρω εγώ, και έχεις κάνει τον αγώνα σου και τον κάνεις. Αυτό που συζητάμε σήμερα είναι γιατί θέλουμε να δώσουμε δύναμη σε αντίστοιχα παιδιά που έχουν Asperger, ότι δεν πρέπει να το βάζουν κάτω. Όμως, ας μείνουμε λίγο στο σήμερα. Πέρασες, νομίζω, το πανεπιστήμιο? Ναι. Για πες. Εδώ, πέρασες το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η απόφασή σου να δώσεις το πανεπιστήμιο ήταν εντελώς δική σου ή σε ενθάρρυνε και η μητέρα σου? Όχι, ήταν εντελώς δική μου. Εντελώς δική σου. Έδωσες λοιπόν, διάβασες, που σημαίνει ότι τα άτομα που έχουν σύνδρομο Asperger έχουν συγκέντρωση, μπορούν να συγκεντρωθούν εύκολα, ή για σένα να μιλήσουμε καλύτερα. Έχεις πρόβλημα στο να μην συγκεντρώνεσαι ή συγκεντρώνεσαι εύκολα? Όχι, δεν έχω πρόβλημα να συγκεντρώνομαι. Πολύ ωραία. Όταν κάτι βέβαια με ενδιαφέρει, έτσι. Mm-hmm. Mm-hmm.
είσαι υπερκινητικός, σ' αρέσει να είσαι έτσι ενοχελικός. Τι είναι αυτό που σε χαρακτηρίζει? Είμαι υπερκινητικός, όχι κατατονικός. Ναι. Ναι. Uh-huh. Είμαι πολύ στο πόδι όλη μέρα, ακόμα και αν δεν έχω δουλειά να κάνω. Ναι. Μου αρέσει να κάθομαι κάπου. Ναι. Μια υπερδιέχεση την έχω. Πέρασες λοιπόν στο πανεπιστήμιο. Ναι. Συνάντησες το ίδιο πρόβλημα αποδοχής από συνομιλίκους σου? Ναι. Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Ναι. Δηλαδή δυσκολεύεσαι να κάνεις, να φανταστώ, φιλίες και παρέες? Ναι, βέβαια. Όχι όμως γιατί είναι δική σου η δυσκολία, αλλά γιατί οι άλλοι δεν μπορούν να σε αποδεχτούν. Ναι, κυρίως γι' αυτό. Γιατί άλλοι δεν μπορούν να αποδεχτούν. Τι είναι αυτό που τους πειράζει σε σένα? Ο τρόπος σκέψης μου και τα ενδιαφέροντά μου. Δεν συμπίπτει με τα δικά τους ενδιαφέροντα. Ξέρω ότι σε ενδιαφέρει πολιτική. Ναι. Σε ενδιαφέρει η ιστορία. Δεν ξέρω, πες μου λίγο τα ενδιαφέροντά σου. Ναι, η πολιτική με ενδιαφέρει σαφώς και ασχολούμαι και όχι μόνο βλέπω ειδήσεις και σχολιάζω πολιτική επικαιρότητα, αλλά έχω διαβάσει και τις πολλές πολιτικές ιδεολογίες. Μπράβο. Που υπάρχουν. Μπράβο. Ναι. Γιατί όμως δεν σε κάνουν παρέα? Μου κάνει εντύπωση. Γιατί δεν ταιριάζουν οι απόψεις μας. Ωραία, δεν μπορείς να βρεις φιλίες και φίλους που ταιριάζουν οι απόψεις σας? Πολύ δύσκολα. Μέχρι τώρα δεν έχω βρει δεν κάποιον. Ναι. Ελάχιστος. Ναι. Τους ανακοινώνεις, τους γνωστοποιείς ότι έχεις το σύνδρομο Asperger ή ας πούμε δεν τους το ανακοινώνεις αν δεν το ψάξουν οι ίδιοι ή αν δεν σε ρωτήσουν κάτι? Τους το λες άφοβα? Όχι, συνήθως όχι, δεν το λέω. Ναι. Αναγκάζεσαι στη συνέχεια να το πεις? Όχι. Όχι. Ωραία. Πολύ σπάνια, δηλαδή πολύ σπάνια. Μου έχει τύχει μια φορά να αναγκαστώ να το πω. Mm-hmm. Αλλά συνήθως όχι. Η σχέση σου με τα κορίτσια πάλι δυσκολεύονται σε αυτό το επίπεδο? Δηλαδή και τα κορίτσια, δεν ξέρω αν έχεις βρει κοπέλες οι οποίες να έχουν την ίδια νοοτροπία με σένα. Ή βλέπεις και στα κορίτσια σήμερα μία δυσκολία να συναναστραφούν με ένα άτομο έτσι που μπορεί στη συνέχεια να μάθουν ότι έχει ένα πρόβλημα υγείας, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι αξεπέραστο? Ναι. Με τα κορίτσια έχω ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα επικοινωνίας από ό,τι με τα αγόρια. Mm-hmm. Θα λέει 10 φορές μεγαλύτερο. Ναι. Πολύ υπερβολή. Ναι. Πού το αποδίδεις αυτό? Υπάρχουν πάρα πολλά αίτια γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή είναι πρώτον ότι δεν ξέρω καθόλου πώς σκέφτεται το γυναικείο μυαλό. Ξέρω ελάχιστα. Mm. Γιατί δεν είχα ποτέ φίλες και δεν έχω συναναστραφεί πολύ στη ζωή μου με το άλλο φίλο. Με πολλές γυναίκες. Συναναστρέφομαι κυρίως με άντρες. Και γι' αυτό είναι ένα μειονέκτημα στο να πλησιάζω, να προσεγγίσω ερωτικά μια κοπέλα, γιατί δεν ξέρω τι θα της πω που θα της αρέσει. Ναι. Θέλεις να ερωτευτείς, θέλεις να αγαπήσεις, θέλεις να κάνεις οικογένεια, δηλαδή αν και σε νέο παιδί ακόμα. Καμιά φορά το σκέφτεσαι αυτό, δηλαδή είναι μες στις ανάγκες σου. Να κάνω σχέση με κοπέλα βεβαίως είναι σαν. Ναι, ενώ ναι. Σκέφτεσαι και την ύπαρξη οικογένειας αργότερα, παιδιών κλπ. Πολύ αργότερα ναι, το σκέφτομαι. Mm-hmm. Πολύ αργότερα όμως. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτά που σε απασχολούν στο σήμερα, δηλαδή. Βλέπεις ότι, αφού ασχολείσαι και με την πολιτική, για την πολιτική σκέψη, βλέπεις ότι η πολιτεία δεν βοηθάει πολύ ούτε τα άτομα με αυτισμό, όπως είναι το αδερφάκι σου, ο αδερφός σου, ο οποίος πόσο χρονών είναι τώρα, είναι και μεγάλο παιδί και αυτό. Τώρα είναι γύρω στα 21. Ναι, 21, ναι. Ο Κάρλι. Βλέπεις ότι η πολιτεία έχει πολλές ελλείψεις πάνω στο τομέα του αυτισμού, αλλά και του Asperger. Θα έλεγα πως ναι, έχει ελλείψεις. Mm-hmm. Υπάρχουν πολύ λίγα ιδρύματα κρατικά και ιδιωτικά που είναι ειδικά για αυτά τα παιδιά με αυτό το σύνδρομο, με τον αυτισμό και γενικώς για τα άτομα με αναπηρία, με ψυχικές αναπηρίες δεν υπάρχουν πολλές δομές, mm-hmm. αλήθεια είναι, σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Θα μπορούσες να ανακατευτείς πιο ενεργά με την πολιτική και να
Πεις ότι θα βάλεις και εσύ το λιθαράκι σου στο να αλλάξει κάτι σε αυτή την κοινωνία. Το έχεις σκεφτεί, το έχεις ονειρευτεί, το έχεις οραματιστεί. Το έχω σκεφτεί, αλλά για λίγο. Γιατί δεν βλέπω να έχω μεγάλες πιθανότητες να αλλάξω κάτι εγώ πολιτικά. Mm. Έχεις σε μαθηματικό μυαλό και θα τη βρεις στην άκρη αν κάποτε κάποια στιγμή το θελήσεις. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Εμένα ποιος θα με ακούσει, ας πούμε, τις απόψεις που έχω. Έχω πολύ πρωτότυπες απόψεις που δεν ακούγεται από κανένα στόμα στην Ελλάδα. Ποιες είναι οι πιο πρωτότυπες απόψεις σου που πραγματικά δεν τολμάς να τις πεις σε κανέναν, ας πούμε, πάνω σε τι? Πάνω στην οικονομία, ας πούμε, έχω πολύ πρωτότυπες απόψεις. Θέλεις να μου πεις έστω μία-δύο, παράδειγμα. Και ας φανεί λίγο τραβηγμένο, δεν ξέρω τι είναι αυτό που θες να μου πεις. Ας πούμε, απορρίπτω και τον καπιταλισμό και τον σοσιαλισμό. Δέχομαι ως οικονομικό σύστημα τον κορπορατισμό. Δηλαδή? Ο κορπορατισμός είναι ένα οικονομικό σύστημα το οποίο, στο οποίο κουμάντο κάνει η κυβέρνηση, κάνει το κράτος. Mm-hmm. Η κυβέρνηση, η εξουσία δηλαδή. Η εξουσία είναι αυτή που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου στην οικονομία. Mm. Ας πούμε ότι πάμε λίγο προς τον κομμουνισμό, δηλαδή. Είναι στο ενδιάμεσο, μεταξύ ακραίου καπιταλισμού και κομμουνισμού, στο Μάλιστα. ενδιάμεσο. Mm-hmm. Δεν είναι κομμουνισμός, σαφέστατα όχι. Ναι. Ποιες αδικίες περισσότερο σε πειράζουν σήμερα, εσένα σαν νέο παιδί, που βλέπεις γύρω σου? Το bullying, ας πούμε, στο σχολείο. Η ενδοοικογενειακή βία που υπάρχει στα ζευγάρια που έχουν οικογένειες. Ή ο άντρας που δένει τη γυναίκα του στο σπίτι. Έτσι, αυτά τα φαινόμενα τα παθολογικά της πατριαρχίας τα που έχουν απομείνει, αυτό υπάρχει ακόμα δυστυχώς σε μεγάλο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πραγματικά με απογοητεύει. Παρόλο που σε απογοητεύει, όμως πρέπει να βρεις τα κουράγια σου όπως όλος ο κόσμος και όλοι μικροί και μεγάλοι για να προχωρήσεις μπροστά και να δώσεις το δικό σου αγώνα το προσωπικό. Ναι. Ποιο είναι το όνειρό σου, τι θα θέλεις να κάνεις επαγγελματικά? Θα ήθελα να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Επιτέλους και ένας άνθρωπος που δεν θέλει να γίνει δημόσιος υπάλληλος. Όχι, δημόσιος υπάλληλος δεν θα ήθελα να είναι. Ελεύθερος επαγγελματίας και να ασχοληθείς. Να έχω δική μου επιχείρηση και να παράγω εγώ κάτι δικό μου. Πολύ ωραία. Είτε κάτι καινούριο, είτε κάτι το οποίο ήδη παράγεται και να το πουλάω εγώ. Ψάχνεις... Σε ανταγωνιστικές τιμές. Αχα. Αλλά να μην έχω, ας πούμε, κάποιον πάνω από το κεφάλι μου. Δεν θέλω να είμαι υπάλληλος. Ψάχνεις, διαβάζεις, μελετάς για καινοτόμες ιδέες, ας πούμε, που νέοι άνθρωποι προτείνουν στην εποχή μας. Έχω κοιτάξει βασικά και στις ειδήσεις και στο ίντερνετ εφευρέσεις τεχνολογικές που αφορούν που είναι στον τομέα της μηχανολογίας. Προς το παρόν δεν έχω σκεφτεί κάτι συγκεκριμένο που θα μπορούσα να πουλήσω εγώ στην επιχείρησή μου. Δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Φοιτητής είμαι ακόμα, δεν είμαι... Σωστά. Έχεις δίκιο. Ναι, δεν έχω πάρει το πτυχίο μου ακόμα να σκέφτομαι να απασχολεί τόσο πολύ αυτό. Προς το παρόν αυτό που με απασχολεί είναι η απόκτηση γνώσεων που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε μέσα από αυτή τη συνέντευξη, Παναγιώτη μου? Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα ήθελες πραγματικά να πεις στον κόσμο που θα μας ακούσει, ώστε να βάλεις κι εσύ από αυτή τη στιγμή ένα λιθαράκι? Είτε για τα άτομα με αυτισμό, είτε για τα άτομα με Asperger, είτε για τους νέους ανθρώπους που ανεξάρτητα μπορεί να είναι υγιείς, μπορεί να μην είναι, δεν έχει σημασία, που όμως δυσκολεύονται στην επικοινωνία και με το άλλο φύλλο αλλά και με τους ανθρώπους γύρω. Τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο? Πες μου μερικές από τις σκέψεις σου, για να είναι και ωφέλιμη αυτή η συνέντευξή μας. Στον κόσμο που βλέπουν τα αυτιστικά παιδιά σαν, ας πούμε, πολύ προβληματικά. Ξέρω εγώ. Δεν θα έπρεπε να τα βλέπουν έτσι. Δεν θα έπρεπε να τα βλέπουν έτσι. Θα έπρεπε καταρχήν να τους ασκούνε βία. Έτσι, λεκτική και σωματική. Αυτό δεν το συζητάμε.
Πέρα από αυτό, θα έπρεπε να γνωρίζουν οι άλλοι ότι ένα άτομο πάσχει από αυτισμό ή από Άσπεργκερ, πρέπει να το δηλώσει για να μην γίνονται παρεξηγήσεις και να έχουν κάποια ευαισθησία ο κόσμος σε αποκλίνουσες συμπεριφορές που ενδέχεται να παρουσιάσει αυτό το άτομο. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά δεν το κάνω, όπως είπα και πριν, γιατί δεν έχω τόσο αποκλίνουσα συμπεριφορά όσο ένας τυπικός Άσπεργκερ. Mm-hmm. Είμαι Άσπεργκερ υψηλής λειτουργικότητας και δεν έχω αυτή την ανάγκη να το κάνω. Ναι. Mm-hmm. Υπάρχει πολύ άγνοια, βλέπεις γύρω. Για το θέμα του Άσπεργκερ, ναι, βλέπω άγνοια. Ναι. Και για το αυτισμό. Άρα τι θέλεις να πεις. Πέρα από το ότι ακριβώς να μην ασκείται βία. Ναι. Από εκεί και πέρα, πώς θα πάμε παρακάτω σαν κοινωνία. Δηλαδή, εσύ αυτή τη στιγμή πρέπει κάποιος να σου δώσει κάποιες ευκαιρίες. Λίγο παραπάνω από έναν άλλον νεαρό, ο οποίος δεν έχει αυτό το σύνδρομο ή τέλος πάντων είναι καθολογής. Ποιες είναι οι ευκαιρίες που θα ήθελες να σου δοθούν? Σε μένα προσωπικά ή σε ένα... Σε σένα. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στο Πανεπιστήμιο θα ήθελα να έχω περισσότερη υποστήριξη από τους καθηγητές. Έχουμε και εκεί πρόβλημα, δηλαδή, επικοινωνίας ίσως, Ναι, και στο σχολείο είχα, πολλές φορές και με τους καθηγητές γινόντουσαν παρεξηγήσεις στο σχολείο και τώρα στο Πανεπιστήμιο εξακολουθούν να υπάρχουν. Πριν κάνουμε τη συνέντευξη που συζητούσαμε μεταξύ μας, μου είπες κάτι πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερο, ότι γίνονται παρεξηγήσεις γιατί και εσύ πολλές φορές δεν μπορείς να κατανοήσεις τους άλλους, τι σκέφτονται. Ακριβώς. Ούτε οι άλλοι εμένα. Ούτε οι άλλοι εσένα. Ναι. Εσύ κάνεις τα δικά σου σενάρια, ότι μπορεί να σκέφτεται ένας άνθρωπος έτσι όταν μου μιλάει έτσι. Σκέφτεται αλλιώς όταν μου λέει κάτι. Δηλαδή κάνεις τα δικά σου σενάρια ή αυτή η δυσλειτουργία υπάρχει γιατί οι άλλοι περισσότερο δεν μπορούν να νιώσουν εσένα. Εγώ κάνω τα δικά μου σενάρια, ναι. Δεν ξέρω οι άλλοι τι σκέφτονται. Εγώ κάνω τα σενάρια μου και με βάση πιθανότητων υπολογίζω τι είναι πιο πιθανό να έχει σκεφτεί ή να έχει νιώσει κάποιος σε ένα δεδομένο ερέθισμα. Μπορείς να μου αναφέρεις ένα παράδειγμα παρεξήγησης? Ένα παράδειγμα παρεξήγησης. Ας πούμε ήμουνα στο σπίτι κάποιων γνωστών μου, τέλος πάντων, και βλέπαμε μια τουρκική σειρά στη τηλεόραση. Mm-hmm. Και μία κοπέλα σε αυτήν, από αυτούς τους γνωστούς μου, από αυτή την παρέα που έβλεπε την τηλεόραση, είπε τη φράση «Αυτός είναι πολύ ωραίος άντρας», αλλά χωρίς να δείχνει το χέρι στη τηλεόραση, χωρίς να κοιτάει την τηλεόραση. Και εγώ τη ρώτησα ποιος άντρας, με ποιον άντρα αναφέρεσαι. Και υπήρχε κάποιος άντρας στην παρέα εκεί που με είδε και παρεξηγήθηκε πάρα πολύ και θύμωσε. Α, μάλιστα. Δεν ξέρω, μπορεί να σκέφτηκε ότι ίσως... Φλέρτερες στην κοπέλα, ας πούμε, ή ότι αυτό που είπε η κοπέλα μπορεί να πήγαινε σε σένα. Ξέρω, μπορεί να σκέφτηκε ότι φλέρτερες στην κοπέλα, ναι. Μπορεί να σκέφτηκε ότι... ήθελα να το πει για μένα, ναι. Ή ότι υποτίμησα τον αδερισμό του, ας πούμε, ότι ενώ, εσύ... άντρα, λες, ενώ ναι. Αυτός δεν είναι άντρας, ξέρω εγώ, πολλά μπορεί να πολλά, σημαίνει, πολλά. Αλλά εσύ ήταν καθαρά η διάθεσή σου, ναι. Ατόφια, αυθεντική. Ναι. Δηλαδή η κοπέλα είπε αυτή τη φράση, τι ωραίος άντρας είναι αυτός, εννοούσε προφανώς κάποιον από το σύριαλ. Ήταν από το σύριαλ. Ναι. Αλλά έτσι όπως το είπε, χωρίς να συγκεκριμενοποιεί κάτι, εσύ έκανες μια απλή ερώτηση. Ποιον εννοείς, ας πούμε. Και έγινε μια παρεξήγηση. Είπε κάτι ωραίος άντρας είναι αυτός και με αυτόν τον άντρα δεν παθαίνεις ποτέ κατάθλιψη. Αν τον έχεις. Αυτό είπε. Αυτό είναι η φράση. Και ήταν και ο καλός της εκεί κοντά, το αγόρι της μάλλον εκεί στην παρέα. Και ήταν και ο καλός της. Ναι. Συγγνώμη που γελάω, Παναγιώτη μου, αλλά μερικά πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε με χιούμορ, γιατί αλλιώς... μάλλον θα πάθουμε κατάθλιψη πραγματικά. Mm. Άρα λοιπόν γίνονται παρεξηγήσεις. Ίσως γιατί το μυαλό σου τρέχει πολύ περισσότερο από άλλων ανθρώπων σε πολλά θέματα.
Δεν ξέρω αν τρέχει περισσότερο. Πάντως, η σκέψη μου πάντως είναι διαφορετική. Κάνω διαφορετικούς συνειδημούς. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι πιο γρήγορη, πιο αργή. Mm-hmm. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει αυτό. Είναι... Τι σ' αρέσει στην καθημερινότητά σου, έτσι, τι θα ήθελες περισσότερα πράγματα να ασχοληθείς. Σ' αρέσει η φύση, ασχολείσαι με χειρονακτικά πράγματα ή πιο πολύ δουλεύεις στο μυαλό σου πάνω απ' όλα. Δηλαδή, σ' αρέσει το διάβασμα, όπως μου είπες, με βιβλία για την πολιτική, την ιστορία κτλ. Και με τα μαθηματικά και με τη φυσική. Έχω... Α, και με τη φυσική έχεις αγάπη. Ναι. Mm. Έχω ασχοληθεί με αρκετούς κλάδους φυσικής. Όπως με την κίνηση, με τον ηλεκτρομαγνητισμό, με την παραμόρφωση στερεών σωμάτων, με τα ρευστά και διάφορα άλλα. Άρα, να πούμε ότι ένας άνθρωπος, σαν και εσένα, που έχει σύνδρομο Asperger, θα πρέπει καταρχήν ο κόσμος να μάθει τι είναι αυτό το σύνδρομο. Ναι, να πούμε με δύο κουβέντες. Πρέπει να ξέρει τι είναι. Πες μας εσύ, βέβαια, του. Το Asperger είναι, αποτελείται από δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις με τον άλλον, αυτό που συζητάμε τόση ώρα, mm-hmm. δυσκολία στην επικοινωνία και στην κατανόηση των προθέσεων που έχει το άτομο με Asperger από τους άλλους, τους μη Asperger. Δυσκολία στις αλλαγές, στις απότομες αλλαγές που μπορούν να συμβούν στην καθημερινότητα, άμα διαταράσσεται το πρόγραμμά τους, το μοτίβο τους, αλλάζει η ρουτίνα τους. Αυτά τα mm-hmm. άτομα έχουν μια ρουτίνα συνήθως. Mm-hmm. Και στρεσάρονται και έτσι αγχώνονται και εκνευρίζονται όταν διαταράσσεται η ρουτίνα τους. Η καθημερινότητά τους. Ναι. Αυτά ως επιτοπλίστων. Τι άλλο. Ναι, υπάρχει και μια αδεξιότητα από αυτά τα άτομα, κινησιολογική αδεξιότητα. Mm-hmm. Φερρυπίν, ας πούμε, μπορεί, ξέρω εγώ, την ώρα που βάζει νερό από την κανάτα να του φύγει λίγο νερό από το, από το ποτήρι, ξέρω εγώ. Κινησιολογική αδεξιότητα. Παρατηρείται σε άτομα με αυτισμό και σε κάποιο ποσοστό σημαντικό σε άτομα με άσπερκερ. Χρειάζεται στις περιπτώσεις αυτές ένας ψυχολόγος, κάποιος φυσικοθεραπευτής, δηλαδή υπάρχει βοήθεια από κάποιους ειδικούς στην πορεία της ζωής ενός ανθρώπου με Asperger. Πρέπει να υπάρχει. Ορισμένες φορές ναι, πρέπει να υπάρχει. Κάποιος άμα είναι χαμηλής λειτουργικότητας, 100%. Ναι. Οπωσδήποτε πρέπει mm-hmm. να υπάρχει. Όσο πιο υψηλή λειτουργικότητα είναι, τόσο λιγότερη βοήθεια χρειάζεται. Πολύ ωραία. Σε αυτή τη φάση που είσαι, τι είναι αυτό που σκέφτεσαι πιο πολύ στην καθημερινότητά σου, τι είναι αυτό που σε απασχολεί πιο πολύ απ' όλα. Η σχέση μάλλον, Τώρα να βρω μια σχέση με μια κοπέλα. Ναι. Η αλήθεια είναι. Τώρα που είναι και καλοκαίρι και όλα σαν Αύγουστος και... Δεν έχω και πάρα πολλά στο μυαλό μου, διαβάσματα και τα λοιπά. Mm-hmm. Ναι, να βρω μια κοπέλα. Βέβαια θα τη βρεις αν πας σε χώρους που είναι τον ενδιαφέροντο σου, έτσι. Και να έχω προσεγγίσει κοπέλες σε πάρα πολλούς χώρους, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Έχω φιλτάρει πάρα πολλές. Αλλά δεν έχει τύχει να είναι κάτι. Αλλά δεν έχει τύχει να ταιριάξω με κάποια, όχι. Έτσι να ερωτευθείς. Θα έρθει. Συνήθως με απορρίπτουν. Πάντα. Α, μην το παίρνεις έτσι. Μπορεί να μην μπορούν να σε αντέξουν, γιατί ίσως είναι πιο λίγες από σένα. Το έχεις σκεφτεί έτσι ποτέ. Μπορεί να μην μπορούν να φτάσουν το μυαλό σου, μπορεί να τους ενοχλεί η σκέψη σου, αυτό που είπες στην αρχή, που σημαίνει ότι πρέπει να ανέβουν επίπεδο. Έχεις επίπεδο, Παναγιώτη. Ναι, μπορεί να είναι και αυτό, μπορεί να είναι σε κάποιο ποσοστό ότι δεν τους άρεσα εμφανισιακά. Αλλά σε μικρό ποσοστό, ίσως. Είσαι πάρα πολύ όμορφος για να το λες αυτό. Αλλά θα έχεις αυτοπεποίθηση. Μου φαίνεται ότι λείπει λίγο η αυτοπεποίθηση. Εντάξει, όχι ιδιαίτερα, την έχω δουλέψει και αυτή. Ναι, δεν νομίζω ότι στην Ευρώπη εμφάνιζε. Ωραία. Για να κλείσουμε λοιπόν αυτή τη συνέντευξή μας, η οποία δεν ήταν μεγάλη, αλλά ήταν περιεκτική, θεωρώ. Είπες κάποια πράγματα για σένα και σε ευχαριστώ για την εξομολόγηση και το μοίρασμα. Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους. Εύχομαι πραγματικά τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα, αλλά εμένα με απασχολεί το μυαλό σου, πώς θα μπορούσε πραγματικά κάποιος φορέας, αφού τελειώσει βέβαια και το πανεπιστήμιο, όσο καιρό θες ακόμα, πόσο θες ακόμα. Δύο χρόνια ακόμα. Ναι. Με το μεταπτυχιακό που σκέφτομαι να κάνω, φαντάζομαι μπορεί να πάει και τρία.
Τι μεταπτυχιακό λες να κάνεις? Πάνω στον τομέα, σίγουρα. Όχι σε κάτι άσχετο. Ναι, ξαναθύμισε μου στον τομέα που απασχολεί. Μηχανολόγος. Μηχανολόγος. Πολύ ωραία. Ναι. Μηχανολογία. Τέλεια. Τώρα, όσο αφορά, σε απασχολεί το μέλλον του Κάρλι, του αδελφού σου, με αυτισμό, σε απασχολεί καθόλου? Ή έχεις λιγάκι... Όχι, γιατί είναι τακτοποιημένο το μέλλον του αδελφού μου. Α, εννοείς ότι είναι η μητέρα κοντά και τον προσέχει? Όχι μόνο είναι η μητέρα κοντά, έχουμε και ίδρυμα. Α. Έχουμε φτιάξει ίδρυμα, έχουμε φτιάξει δομές. Μπράβο. Που μπορούμε, που στο μέλλον, υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι ειδικοί για αυτές τις περιπτώσεις να φροντίζουν αυτά τα παιδιά. Πολύ καλό. Έχουμε ήδη βρει δομές. Έγινε πολύς αγώνας για να φτάσουμε στο σημείο. Έχει γίνει μεγάλος αγώνας από το Σύλλογο της Αναγέννησης. Ναι, ναι, ναι. Χρόνια. Και πολλά χρόνια, δεκαετίες. Ναι, για να βρεθεί μια στέγη, να μπορεί να στεγάσει αργότερα αυτά τα παιδιά που μπορεί οι γονείς τους, ας πούμε, να μην είναι στη ζωή προφανώς ή να μην μπορούν να το περιποιηθούν. Ναι. Και να βρεθούν και οι κατάλληλοι άνθρωποι να επανδρωθεί αυτή η στέγη. Δεν είναι ακόμα όμως πραγματικότητα. Ακόμα όχι, δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει. Είναι έτοιμο να γίνει. Ωραία, ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, Παναγιάτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε. Αλλά μέχρι τότε θα έχεις κάνει πολύ ωραία βήματα και νομίζω ότι θα έχεις βρει και την αδελφή ψυχή κατά κάποιο τρόπο που θα μπορεί να επικοινωνήσετε και να νιώσεις μια πληρότητα. Ναι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Και εγώ.